Εάν δηλαδή, κύριε Τζίζιο, καταφέρουμε εμείς σαν Έλληνες Ευρωβουλευτές να κάνουμε μία έρευνα στους στατιστικούς πίνακες της κατανομής των ποσοστώσεων στην Ευρώπη, θα αποδείξουμε ότι είμαστε ουραγοί πλέον. Μα και αυτό είναι πάρα πολύ άνισο. Αποδεικνύεται ευκόλως με μία απλή έρευνα. Πόσο μάλλον όταν είσαι στο αξίωμα του Ευρωβουλευτή, όπου μπορείς να κινηθείς σε επίπεδο εισαγγελικής αρχής. Δηλαδή μπορείς να ζητήσεις και από έναν εισαγγελέα, αν θεωρείς ότι είναι απαραίτητο, αν δεν μπορείς να βρεις άκρη, να κινηθείς έτσι. Αυτό για να ανασύρεις τα στοιχεία. Αυτό δεν το έχει κάνει ποτέ κανείς. Γιατί? Γιατί όπως είπατε πριν, υπάρχει μια σχέση ανταλλαγής των στελεχών που προωθούνται από τα κόμματα μέχρι στιγμής βάσει της αναγνωρισιμότητάς τους, η οποία χτίζεται όχι όλες τις φορές, αλλά τις περισσότερες φορές χτίζεται με δημόσιο χρήμα, είναι κομματικά παιδιά από τις νεολαίες των κομμάτων και έρχεται κάποια στιγμή να ανταποδώσουν αυτή την αναγνωρισιμότητα. Αυτό πρέπει να πάψει. Και επειδή βλέπουμε μια τεράστια συρρήκνωση του πρωτογενούς τομέα και η Ελλήνων Συνέλευσης βλέπει τον πρωτογενή τομέα ως εφαλτήριο της οικονομίας, γιατί αν δεν έχεις πρωτογενή τομέα δεν μπορείς να έχεις τίποτα άλλο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συρρυκνώνεται ο πρωτογενής τομέας και να διωγγώνεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δηλαδή μειώνεται η παραγωγή πραγματικού πλούτου και διωγγώνεται η παραγωγή χρέους. Πώς είναι δυνατόν να θέλουμε την πρόοδο των κρατών, να δεσμεύουμε τα κράτη με ένα νόμισμα το οποίο χρεώνεται στα κράτη με 2%, να θέλουμε την ανάπτυξη αυτών υπόχρεων, υπότελων και ταυτόχρονα μειώνοντας την παραγωγή να βλέπουμε ότι προωθούμε όλον τον πρωτογενή τομέα σε έναν πλήρη έλεγχο. Δείτε τη συμβολιακή γεωργία, έρχεται συμβολιακή κτηνοτροφία, θα πρέπει να κάνεις συμβόλαιο με μεγάλες εταιρείες. Αυτό πρέπει να πάψει, δεν είναι στη φυσιολογία. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και πρέπει να είναι ανεξάρτητος. Αυτό στηρίζει η Ελλήνων Συνέλευσης. Πρέπει τόσο ο Γιώργος, όσο ο κτηνοτρόφος, όσο όλος ο πρωτογενής τομέας, αλλά και κατ' επέκταση και η μεταποίηση και δει όλοι οι πολίτες που μετέχουν της πολιτείας, να είναι ανεξάρτητοι και όχι εξαρτούμενοι με μια πελατειακή σχέση. Μάλιστα.